Όταν μελετάμε την ιστορία και ειδικά όταν έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση, είναι αναπόφευκτο να καταλάβουμε ότι η ιστορία λειτουργεί σαν ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται συνεχώς. Άρα μπορεί να αλλάζει η μορφή, και εδώ είναι το ολόκληρο το θέμα, είναι αν αλλάζει εντελώς, αν έχει αλλαγές φάσης, αλλαγές κύκλου, αν διατυπώνεται με την ίδια ιδιότητα, αν είναι η ίδια οντότητα ή απλώς αν αυτές οι μεταλλάξεις είναι τόσο δυνατές που τελικά αλλάζει θεμελιακά. Το πρώτο πράγμα που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι παρόλο που το πίστεψαν μερικοί, η ιστορία δεν πέθανε. Η ιστορία ζει και συνεχίζει να ζει γιατί πολύ απλά είναι ένα θεμελιακό στοιχείο για την ανθρωπότητα. Δεν είναι απλώς μια καταγραφή από γεγονότα όπως πιστεύουμε και δυστυχώς όπως διδάσκουμε και στα παιδιά πολύ συχνά που έχουν την εντύπωση ότι η ιστορία είναι απλώς μια ακολουθία από ημερομηνίες, χρονολογίες οι οποίες έχουν κάποια σημασία. Στην πραγματικότητα, άμα εξετάσουμε το στρατηγικό κομμάτι της ιστορίας, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι ημερομηνίες, οι οποίες άφησαν ένα ίχνος, είναι κλειδιά, είναι σημεία σημαντικά, αλλά άμα τα κοιτάζουμε μόνα τους, δεν καταλαβαίνουμε, χωρίς το υπόβαθρο, τη σημασία τους. Άρα είναι σαν να έχουμε, ας πούμε, σε μια περιοχή γέφυρες. Ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τα περάσματα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει βέβαια και το πρόβλημα των ποταμών, αλλιώς δεν θα είχαμε γέφυρες. Αλλά άμα έχουμε απλώς έναν κατάλογο με γέφυρες, τι θα μπορούσαμε να καταλάβουμε για την περιοχή? Δεν πρέπει να δούμε πού είναι τοποθετημένες γεωγραφικά, πώς σχετίζονται με την ροή των ποταμών, γιατί έχουν μπει σε αυτό το σημείο και όχι σε άλλο σημείο. Αυτό θα ήταν σχετικά απλό. Αλλά τώρα θέλω να φανταστούμε ότι αυτές οι ημερομηνίες, αυτές οι χρονολογίες είναι οι γέφυρες του χρόνου. Άρα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι άμα κοιτάζουμε την ιστορία οργανικά, σαν κάτι το ζωντανό, είναι γιατί έχει αυτήν την γέφυρα εδώ, χρονική, και δεν την έχει αλλού. Γιατί έγινε με αυτόν τον τρόπο και όχι με έναν άλλον. Αυτά τα ερωτήματα ουσιαστικά δεν είναι ερωτήματα της ιστορίας, είναι ερωτήματα της στρατηγικής των σεναρίων που υλοποιήθηκαν στο τέλος. Άρα η ιστορία θα μπορούσα να πούμε ότι είναι μια επιλογή μεταξύ σεναρίων που μπορούσαν να λειτουργήσουν στρατηγικά, αλλά τελικά ένα από τα σενάρια έγινε η ιστορία. Άρα έχουμε λοιπόν μια πολλαπλότητα στρατηγική και μια μοναδικότητα ιστορική. Άρα δεν λέμε ότι η ιστορία είναι πολλαπλή, λέμε ότι είναι ένα μονοπάτι σε ένα δίκτυο, ακόμα και αν σκεφτείτε ένα δέντρο είναι ικανό να σας βοηθήσει νοητικά, έχετε ένα δέντρο, κοιτάζετε λοιπόν ένα μονοπάτι, και λέτε ότι αυτό το μονοπάτι ήταν η ιστορία από αυτό το δέντρο που ήταν η στρατηγική. Να φανταστείτε τώρα ότι είναι ένα ολόκληρο δίκτυο και μπορούμε να περάσουμε από το ένα στο άλλο και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε ένα μονοπάτι γραμμικό μέσα σε ένα δέντρο από τη στιγμή που τα κλαδιά χωρίζονται. Σε ένα άλλο διάγραμμα, σε ένα άλλο γράφημα θα είχαμε και περιπτώσεις όπου ξαναβρίσκονται τα κλαδιά και καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Άμα το δούμε έτσι, ζωντανά, μοιάζει λίγο και με ένα νευρονικό, χρονικό δίκτυο που αλλάζει με τα βάρη που μπαίνουν σε κάθε κορυφή, αλλά αλλάζει βέβαια και με τις ακμές, οι οποίες θα ενισχυθούν ή όχι. Άμα το δούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι η ιστορία αποκτά μια ζωή και μια δυναμική η οποία δεν είναι ξεκάθαρη όταν την βλέπουμε μόνο σαν μια καταγραφή. Η ιστορία είναι πιο πολύ του βιβλίου παρά της εφημερίδας.
Άρα την εφημερίδα την διαβάζουμε καθημερινά για να μάθουμε τα νέα, υποτίθεται ότι έχουν κάποιο ενδιαφέρον, και την επόμενη μέρα δεν την διαβάζουμε πια. Ενώ τα βιβλία τα διαβάζουμε, τα μελετάμε, τα ξαναδιαβάζουμε, είναι θεμελιακά. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ιστορία είναι αυτά τα βιβλία που κρύβονται πίσω από τις πολλές εφημερίδες. Οι εφημερίδες είναι απλώς η περιγραφή της πραγματικότητας. Η ιστορία θα κοιτάξει πιο θεμελιακά τα πράγματα, ποια έχουν έναν αντίκτυπο, πώς συνέχισαν το παρελθόν και πώς δημιουργήσαν ένα μέλλον. Άμα τα δούμε με αυτόν τον τρόπο, τότε καταλαβαίνουμε γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία η στρατηγική στην ιστορία. Άμα το σκεφτούμε ότι η στρατηγική είναι η ιστορία του μέλλοντος και η ιστορία είναι η στρατηγική του παρελθόντος, τότε βλέπουμε ότι αυτά τα δύο είναι καλό να τα εξετάζουμε. Γιατί άμα κάνουμε μόνο στρατηγική, όπως το κάνουμε ας πούμε στα στρατηγικά παίγνια, όπου δεν υπάρχει ιστορικό υπόβαθρο, εκτός βέβαια φτάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο που υπάρχει και μια ιστορία και μέσα σε αυτό το παίγνιο, όπως είναι το σκάκι, όπως είναι το γκο, όπως είναι το σογκί, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά άμα το κοιτάξετε μόνο σαν μια μαθηματική πρόκληση χωρίς ιστορικό υπόβαθρο, όπως λένε οι Αμερικανοί, culture free, τότε μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα καθαρά στρατηγικά, χωρίς να υπάρχει υπόβαθρα. Αλλά άμα το σκεφτείτε καλά, θα δείτε ότι τελικά η επίλυση είναι σχεδόν τακτική. Μόλις μπαίνει η στρατηγική, έχει ένα κομμάτι ιστορικότητας, μπαίνει κάτι πιο πλούσιο που έχει πάχος χρόνου, άρα πρέπει να δούμε πολλά πράγματα μαζί για να λύσουμε το πρόβλημα. Άμα τα εξετάζουμε μόνο τοπικά, δεν το βλέπουμε. Άρα η στρατηγική όταν είναι περιορισμένη στην τακτική δεν δίνει αυτό το ίχνος. Όταν όμως η τακτική είναι το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής και κοιτάζουμε αυτή τη στρατηγική, είναι πολύ δύσκολο να μην έχουμε ένα ιστορικό υπόβαθρο. Αλλά λέω απλώς ότι όταν μελετάμε την ιστορία, επειδή μας αρέσει η μελέτη του παρελθόντος, είναι κρίμα να μην βάζουμε μέσα και στοιχεία της στρατηγικής, γιατί μερικά πράγματα φαίνονται σχεδόν αυθαίρετα, δηλαδή επιλογές που έγιναν χωρίς να υπάρχει ένας λόγος. Βάζοντας την στρατηγική με την ιστορία, δίνουμε έναν λόγο στο γεγονός. Άρα δεν είναι απαραίτητο να βλέπουμε όλο το σύστημα σαν κάτι το αιτιοκρατικό. Μπορεί να υπάρχουν και πράγματα που ξεφεύγουν από αυτήν την αιτιολογία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι δίνει μια κατεύθυνση διαφορετική στη μελέτη η στρατηγική όταν κοιτάζουμε την ιστορία και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πια μόνο ένα αντικείμενο, αλλά πραγματικά ένας ζωντανός οργανισμός που έχει μέσα του κάτι που μοιάζει με αυτό που θα λέγαμε εμείς ιατρική, αλλά αυτή η ιατρική στον τομέα της ιστορίας σχετίζεται πιο πολύ με την στρατηγική.